έναν περίπου χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, μπήκε και επίσημα ο θεμέλιος λίθος για ένα έργο κομβικής σημασίας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο θα κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Ο λόγος για τη μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης στη Χερσόνησο, η οποία θα εξυπηρετεί τους Δήμους Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, Μινώα Παιδιάδας, Βιάνου και Οροπεδίου Λασιθίου. Έχει ξεκινήσει και ξεκίνησε χθες, μετά την ολοκλήρωση όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας, η κατασκευή της μονάδας ανάκτησης ανακύκλωσης, όπου εκεί θα γίνεται η ολική, συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκούς πόρους. Θα έχει προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες στο πεδίο ξεκίνησαν με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη να κάνει λόγο για μια ιστορική μέρα και για ένα έργο που έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Η μονάδα αυτή θα λειτουργήσει δοκιμαστικά για 2 χρόνια με τον ανάδοχο, προκειμένου να αποκτηθεί εμπειρία από τα στελέχη του φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ομαλής μετάβασης από την ολοκλήρωση του έργου στην άρξη λειτουργίας. Η δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 72.000 τόνους. Θα περιλαμβάνει σύμμικτα απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά, προάγοντας την κυκλική οικονομία και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων με πράσινο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ομαλά το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου, ούτως ώστε ο Δήμος να αποκτήσει πλέον αυτή τη σοβαρότατη υποδομή. Πρόκειται και ένα από τα μεγαλύτερα project στην Ελλάδα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, ενώ όπως εκτιμάται, η Κρήτη θα είναι η πρώτη περιφέρεια που θα επιτύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους με χρονικό ορίζοντα το 2030. Η ανακύκλωση στην πηγή και η διαχείριση και η εκτροπή κάθε κλάσματος μέσα στα σκουπίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκτρέπουμε τα απορρίμματα από την ταφή και να τα επαναχρησιμοποιούμε, πολλά από τα οποία μπορούν να μπουν πάλι στον κύκλο οικονομικής δραστηριότητας για να μην τα πετάμε ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.